υπάρχει άλλος καιρός για χάσιμο. Το Eurogroup στις 22 Μαΐου πρέπει να δώσει το σχεδιασμό των μελλοντικών μέτρων για το χρέος και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Το λέει ο πρόεδρος Juncker και όχι εγώ, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κυρία Γκροστέτ. Η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια προσπάθεια και πρέπει να αναγνωριστεί έμπρακτα. Το λέει επίσης ο Juncker. Το πλεόνασμα το πρωτογενές για το 2016 έκλεισε 9 φορές πάνω από το συμφωνημένο στόχο. 42 φορές πάνω από τις αιωνίως αποτυχημένες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το λένε οι αριθμοί και το ομολογείτε και εσείς, κύριε Ντάισελμπλουμ, και εσείς, κύριε Μοσκοβισσή. Επομένως, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να γεφυρώσουν επιτέλους τις διαφορές τους για το χρέος και τα πλεονάσματα, έτσι ώστε στις 22 Μαΐου να έχουμε συμφωνία. Το λέει ο Ντομπρόφσκης, που επίσης, κυρία Γκροστέτ, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει αρκετά, έχει κάνει τεράστιες αλλαγές όλα αυτά τα χρόνια, με ανεργία, με περικοπές, με θυσίες. Φτάνει πια με αυτό το πινκ-πονκ στην πλάτη του ελληνικού λαού μεταξύ του Βερολίνου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κύριε Ντάισελμπλουμ, εσείς, ένας σοσιαλδημοκράτης, πώς θέλετε να μείνετε στην ιστορία ως ο πρόεδρος του Eurogroup που συνέβαλε με πρωτοβουλία, με πίεση να υπάρξει συνολικό πακέτο συμφωνίας στις 22 Μαΐου ή για τις ατυχείς δηλώσεις σας για τις γυναίκες και τα ποτά? Έχετε καιρό να το σκεφτείτε και να πράξετε έμπρακτα.